Η πύλη αντιμέτωπη με βίαιες εξεγέρσεις σε διάφορα σημεία της αυτοκρατορίας είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τον τρόμο με τρόμο. Δεν είναι η πρώτη φορά που προωθεί ακόμα και σχέδιο εξόντωσης όλου του ελληνικού ορθόδοξου πληθυσμού. Για τον Σουλτάνο είναι οι Έλληνες ως κοινότητα που έχουν εξεγερθεί εναντίον του και τώρα είναι αποφασισμένος να τιμωρήσει όλους τους Έλληνες της αυτοκρατορίας. The fighting took place on the religious front. Christians fought against Muslims. And Ottoman center was very weak. And because they were very weak, they reacted very violent. And they committed similar massacres. Δεν μπορούσαν να δεχθούν οι Οθωμανοί πως οι Έλληνες θα μπορούσαν να διασπάσουν τη συνοχή της αυτοκρατορίας, γιατί οι Οθωμανοί προσέβλεπαν σε ένα μεγάλο βαθμό στους Έλληνες, καθώς υπήρξαν αρκετοί οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια είχαν ανεβεί ιεραρχικά μέσα στις δομές της Οθωμανικής γραφειοκρατίας. Όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα, η ελληνική περίπτωση λειτουργήσε ως ντόμινο και ως πρότυπο και για άλλους υπόδουλους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επομένως, τα αντίπυρνα και από την πλευρά των Οθωμανών ήταν πολύ σκληρά. The retaliation was similarly a religious fanatic reaction. Even the patriarch, for example, who was a loyal Ottoman, was executed. Την Κυριακή του Πάσχα, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος Γρηγόριος κατηγορείται επίσημα ότι συμμετείχε στην Επανάσταση. Αν και ο Πατριάρχης έχει μόλις αφορήσει τον Ιψηλάντη και κάνει εκκλήσεις στους Έλληνες για υποταγή στην πύλη, θεωρείται από τον Σουλτάνο υπεύθυνος για τη συμπεριφορά των Ελλήνων. Το ίδιο μεσημέρι, ο Γρηγόριος απαγχωνίζεται στη μεγάλη πύλη του Πατριαρχείου, η οποία από τότε μένει σφραγισμένη. Ύστερα από τρεις μέρες, σέρνουν το σώμα του μέσα από τους βρώμικους δρόμους της πόλης και το ρίχνουν στο λιμάνι. Στη συνέχεια, οι Οθωμανικές αρχές κυνηγούν γνωστούς Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Αξιωματούχοι του κράτους, κληρικοί, αριστοκράτες και έμποροι εκτελούνται δημοσίως σε διάφορα σημεία της πόλης. Όμως, αυτές οι πρώτες εκτελέσεις είναι μόνο η αρχή. Η πύλη είναι αποφασισμένη να τιμωρήσει ολόκληρη την ορθόδοξη ελληνική κοινότητα της αυτοκρατορίας. The Ottoman government had no hesitation in exterminating and enslaving whole communities, not just the rebels themselves. Και αυτό φαίνεται σήμερα πια από τα Οθωμανικά αρχεία, εντολή προς τους κατατόπους Οθωμανούς διοικητές να μην αφήσουν τίποτε και να ξεθεμελιώσουν τον τόπο. Όταν διαδίδονται τα νέα για τις σφαγές των Τούρκων στην Πελοπόννησο, ομάδες φανατικών κατεβαίνουν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης ζητώντας εκδίκηση. Οι σφαγές γρήγορα εξαπλώνονται στα περίχωρα της πόλης και παραπέρα. Στην Ανδριανούπολη, τη Ρόδο, την Κο, την Κύπρο, τη Σμύρνη και σε άλλες πόλεις της Μικρασίας. Ακολουθούν μαζικές συλλήψεις και φυλακίσεις σε διάφορα σημεία της αυτοκρατορίας. Ελληνικές κοινότητες που βρίσκονται χιλιόμετρα η μία από την άλλη και δεν έχουν καμία ανάμιξη με την Επανάσταση, καταστρέφονται σχεδόν ολοσχερώς από την εκστρατεία τρομοκρατίας του Σουλτάνου.
We have many reports of the ambassadors in Constantinople to London and Paris and elsewhere, just saying to the Ottomans, you really can't go on like this, massacring people and prisoners. And they say, well, you must allow us. This is our empire, and these are the customs of our religion. Όλα αυτά συμβαίνουν τους πρώτους μήνες της Επανάστασης. Είναι αδύνατο να εκτιμήσει κανείς σήμερα πόσοι έχασαν τη ζωή τους. Είναι όμως βέβαιο ότι εκείνο το τρομακτικό καλοκαίρι του 1821 σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες και δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι. Ένα ελάχιστο ποσοστό από αυτούς έπεσε στο πεδίο της μάχης. Οι πιο πολλοί ήταν άμαχοι πολίτες. Οι Τούρκοι της Πελοποννήσου πλήρωσαν αιώνες καταπίεσης και αδικίας, πραγματικής και φανταστικής, που είχαν υποστεί οι Έλληνες ραγιάδες. Οι Έλληνες, σε διάφορα σημεία της αυτοκρατορίας, έπεσαν θύματα της εκδικητικής οργής του Σουλτάνου. Τούρκοι και Έλληνες, που έζησαν δίπλα-δίπλα για αιώνες, στράφηκαν τώρα με τον πιο βίαιο τρόπο ενάντια στους ανυπεράσπιστους γειτονές τους, με στόχο να τους εξολοθρεύσουν ολοκληρωτικά.